Με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1204 με την τέταρτη σταυροφορία αρχίζει η κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που μετά το 1430 περιλαμβάνει μόνο την Κωνσταντινούπολη με τα περίχωρά της και το Δεσποτάτο του Μοραίος. Οι προσπάθειες του Ιωάννη Παλαιολόγου για βοήθεια από τη Δύση μέσω της Ένωσης των Εκκλησιών δημιουργεί τρομερές αντιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών. Την ίδια εποχή, η αναρρίχηση στον Οθωμανικό θρόνο του αδιάλακτου Μωάμεθ στη θέση του διαλακτικού πατέρα του Μουράτ σημαίνει εφαρμογή της έμονης ιδέας του πρώτου που είναι η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Κάτι που καταφέρνει μετά από πολιορκία 55 ημερών. Η άλωση της πόλης γίνεται την 3η 29 Μαΐου 1453. Τον 10ο και τον 11ο αιώνα, οι συγκρούσεις με τους εκχριστιανισμένους ήδη από το 864 Βουλγάρους έδειξαν στην ηγεσία της αυτοκρατορίας πως η κοινή θρησκεία δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα συγκρούσεων. Το οριστικό σχίσμα μάλιστα ανάμεσα στην Εκκλησία της Ρώμης και σε αυτή της Κωνσταντινούπολης το 1054 διέριξε ακόμη περισσότερο τους δεσμούς ανάμεσα στα χριστιανικά κράτη. Από εδώ και πέρα, η Δύση άρχισε να αντιμετωπίζει το Βυζάντιο ως κράτος μη φιλικό, ενώ και η αυτοκρατορία ήταν ιδιαίτερα καχύποπτη απέναντι στη Ρώμη. Το 1204, η Δυτική, με τις ευλογίες του Πάπα Ινοκέντιου του Τρίτου και υπό την αρχηγία του Ιταλού Βονιφάτιου Μονφερατικού, οργάνωσαν την τέταρτη σταυροφορία. Ο δόγης της Βενετίας Δάνδολος μετέφερε με τα πλοία της Γαλινοτάτης 40.000 πολεμιστές πλιατσικολόγους μπροστά από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι πραγματοποίησαν την τελική τους επίθεση στις 12 Απριλίου 1204. Η κατάληψη της πρωτεύουσας από τους Φράγκους συνοδεύτηκε από ένα απίστευτο κύμα λαιλασιών και σφαγών τέτοιας έκτασης ώστε να αναγκαστεί ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος 800 και πλέον χρόνια αργότερα στη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη από τους Ορθόδοξους. Το πλιάτσικο που έγινε ήταν άνευ προηγουμένου. Και ό,τι αξιόλογο μπορούσε να μεταφερθεί από τα 4 άλογα που τοποθετήθηκαν στην πρόσωψη της Εκκλησίας του Αγίου Μάρκου και πολύτιμα ιερά σκεύη που επίσης υπάρχουν στην ίδια εκκλησία, μέχρι το τεραστίου βάρους μαρμάρινο λιοντάρι που υπάρχει στην είσοδο του Αρσενάλε, έχουν μεταφερθεί από την Κωνσταντινούπολη. Η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τις δυνάμεις του Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου σήμαινε ανάμεσα στα άλλα και την εγκατάλειψη της Μικράς Ασίας οριστικά πλέον στα χέρια των τουρκικών φυλών. Γύρω στο 1340, λίγες μόνο παραλιακές πόλεις κοντά στην πρωτεύουσα παρέμεναν υπό βυζαντινό έλεγχο. Οι Οθωμανοί έβαλαν πόδι στην Ευρώπη με τον επικισμό της Καλλίπολης που έγινε το 1354 και αποκάλυψε τις αληθινές τους προθέσεις. Έτσι, όταν το 1368 καταλαμβάνουν την Ανδριανούπολη, ο Σουλτάνος Μουράτ ο Πρώτος την κάνει πρωτεύουσά του στη θέση της Προύσας. Ο Ιωάννης ο 8ος, ο Παλαιολόγος, ανέβηκε στο θρόνο το 1425, όταν το κράτος του Βυζαντίου είχε φτάσει στον έσχατο βαθμό κατάπτωσης. Το 1430 η Θεσσαλονίκη μετά από σκληρή πολιορκία καταλαμβάνεται
και ο πληθυσμός της φωνεύεται ή εξανθραποδίζεται. Την ίδια χρονιά τα Ιωάννινα παραδίδονται από τους κατοίκους τους για να αποφύγουν τα δεινά που υπέστησαν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο βορρά, στο νότο το δεσποτάτο του Μοραίος έχει επαναφέρει στα χέρια των Βυζαντινών σχεδόν το σύνολο της Πελοποννήσου. Πρωταγωνιστής ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ένας από τους δεσπότες του Μιστρά και αδερφός του αυτοκράτορα Ιωάννη. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο 8ος, ο Παλαιολόγος, ήταν βέβαιος ότι η επιβίωση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, έστω και σε αυτό το ισχνό της μέγεθος, θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με βοήθεια από τη Δύση. Γι' αυτό και αποφάσισε να πιέσει για την ένωση των εκκλησιών, η οποία, όπως ήλπιζε, θα οδηγούσε στη δημιουργία μιας νέας σταυροφορίας εναντίον των Οθωμανών. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, ο Πάπας Ευγένιος ο 4ος κάλεσε τον αυτοκράτορα να φέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Ιταλία μία αντιπροσωπεία για τη σύνοδο των δύο εκκλησιών. Ο Ιωάννης, μολονότι θα προτιμούσε η σύνοδος να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, δέχθηκε να πάνε στην Ιταλία. Έτσι, με χρηματοδότηση του Κοζίμου των Μεδίκων, άρχισαν στις 9 Απριλίου 1438 στη Φεράρα οι συζητήσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες του Πάπα Ευγένιου του 4ου και της Ανατολικής Εκκλησίας. Ο αυτοκράτορας, προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο της αντιπροσωπείας των Βυζαντινών, προώθησε σε θέσεις Μητροπολιτών τρεις μορφωμένους μοναχούς. Τον Βυσαρίωνα από την Τραπεζούντα ονόμασε Μητροπολίτη Νικαίας, τον Ισίδωρο Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ρωσίας και τον Μάρκο Ευγενικό Μητροπολίτη Εφέσου. Σε αυτούς προσέθεσε τέσσερις κοσμικούς φιλόσοφους, τον Γιώργιο Σχολάριο, τον Γιώργιο Αμυρούτζη και τον Πλήθωνα Γεμιστό. Στις αρχές του 1439, οι εργασίες της Συνόδου μεταφέρθηκαν στη Φλωρεντία, όπου μετά από μακρές και δύσκολες συζητήσεις υπογράφτηκε η Ένωση των Εκκλησιών και διαβάστηκαν τα σχετικά έγγραφα στον Καθεδρικό Ναό της Φλωρεντίας. Λατινικά από τον Καρδινάλιο Τσεζαρίνη και ελληνικά από τον Αρχιεπίσκοπο Νικαίας Βυσαρίωνα. Το 1448 πέθανε ο Ιωάννης ο 8ος και στο Βυζαντινό θρόνο τον διαδέχτηκε ο αδελφός του Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 45 ετών, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν στο Μιστρά. Έτσι, δύο υψηλοί αξιωματούχοι πήγαν με το αυτοκρατορικό στέμα στο Μιστρά. Εκεί, στις 6 Ιανουαρίου του 1449, έγινε η στέψη στη Μητρόπολη από τον τοπικό Μητροπολίτη. Κάτι που είχε να γίνει εκτός Κωνσταντινούπολης και χωρίς τον Πατριάρχη για μία περίοδο 1000 ετών. Όταν έφτασε με τις γαλέρες του στην Κωνσταντινούπολη ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ήταν 12 Μαρτίου. Ο Κωνσταντίνος, παρά τις αναμφισβήτητες ικανότητές του, ήταν αδύνατον να κατορθώσει τη σωτηρία της πόλης. Απέναντι από την οποία, στο πέραν, υπήρχε μια αποικία της Γένοβας, η οποία είχε παραμείνει ουδέτερη. Οι όποιες προσπάθειες του Κωνσταντίνου να επιτύχει βοήθεια εκ μέρους του Πάπα σε εφαρμογή των αποφάσεων της Συνόδου της Φλωρεντίας συνάντησαν την πιο σκληρή άρνηση εκ μέρους των ανθενωτικών, οι οποίοι απροκάλυπτα δήλωναν πως ήταν προτιμότερο να δουν στο μέσο της οδού τούρκικο φακιόλι παρά λατινική καλύπτρα. Ο θάνατος του Σουλτάνου Μουράτ του Δεύτερου στην Αδριανούπολη το Φεβρουάριο του 1451 βρήκε τον ικανό και φιλόδοξο διάδοχο του θρόνου Μωάμεθ τον Δεύτερο στη Μαγνησία. Μόλις διέσχισε τα Δαρδανέλια, σταμάτησε για δύο μέρες στην Καλλίπολη προκειμένου να του οργανωθεί η αρμόζουσα υποδοχή. Ο νέος Σουλτάνος έδειξε αμέσως τις προθέσεις του. Πρώτος και μεγαλύτερος στόχος